Ο Μακεδόνας φιλόσοφος Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που με σπουδή και λεπτομέρεια πραγματεύτηκε τις έννοιες προσωπικότητα, ευδαιμονία, μεσότητα και αρετή, βάζοντας τα θεμέλια για την εξέλιξη της φιλοσοφίας. Ο Αριστοτέλης πέρασε 20 ολόκληρα χρόνια μαθητεύοντας το πλευρό του Πλάτωνα. Στα 38 του χρόνια επέστρεψε στη Μακεδονία και ανέλαβε την εκπαίδευση του 13χρονου τότε Μεγάλου Αλεξάνδρου, που με το ξύφος του άλλαξε την μορφή του κόσμου. Η συνεισφορά του Αριστοτέλη στην προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν τέτοια, ώστε ο ίδιος ο Αλέξανδρος ομολόγησε ότι οφείλει το Ζήν στον πατέρα του και το Ευζήν στο δάσκαλό του. Η μεγαλοφυΐα του Αριστοτέλη και το πλήθος μαθητών που συγκέντρωσε γύρω από την περιπατητική σχολή του κίνησε το φθόνο των Αθηναίων φιλοσόφων. Κουρασμένος και αειδιασμένος από τον πόλεμο εναντίον του, ο Αριστοτέλης πέθανε αυτοεξόριστος και πικραμένος. Στα Στάγυρα, οι συμπολίτες του του έχτισαν βωμό, ενώ μία φορά το χρόνο εορταζόταν η Αριστοτέλειος εορτή.